θα ήθελα εξ αρχής να πω ότι σε μια πολύ δύσκολη πολιτική συγκυρία όπου η πολιτική εξέλιξη των πραγμάτων στη χώρα δυστυχώς επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες μας ότι η πολιτική διαδικασία, η εκλογική διαδικασία είναι μια διαδικασία η οποία κυρίως δεν στηρίζεται και δεν στηρίζει τον απαιτούμενο διάλογο και την απαιτούμενη ενημέρωση στους πολίτες για καθαρά προγράμματα, προεκλογικά προγράμματα και για δεσμεύσεις. Βλέπετε λοιπόν πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία. Και η διαδικασία αυτή εξελίσσεται και μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου είδαμε ξεκάθαρα ένα σημαντικό πολιτικό ατόπιμα, ένα τόπιμα που βάζει μπουρλότο στην δημοκρατική λειτουργία. Μετά από αρκετές 20ετίες, είδαμε πάλι να εμφανίζεται το γεγονός της πολιτικής διαχείρισης και της παρότρινσης σε αποστασίες μέσα στο δικό μας Περιφερειακό Συμβούλιο. Ήταν μια διαδικασία που είχε αρχίσει εδώ και αρκετούς μήνες. Δεν θέλαμε να κάνουμε χρήση εκείνη την περίοδο για να υπερασπιστούμε τη δημοκρατική λειτουργία, αλλά τώρα είμαι υποχρεωμένος να κάνω ειδική αναφορά, γιατί θεωρώ ότι αυτή η συμπεριφορά μας γυρίζει πάρα πολύ πίσω, μας φέρνει στοιχεία ανοριμότητα στην δημοκρατική διαχείριση των δεδομένων και πάνω απ' όλα βάζει φωτιά στην δημοκρατική εξέλιξη των θεσμών και των κατακτήσεων που με πολύ κόπο και πολύ αίμα απέκτησαν οι πολίτες και οι προηγούμενες γενιές στη χώρα μας. Είδαμε αυτή την λογική της αποστασίας, το πώς να επιβραβεύεται, γιατί αυτοί που πρωτοστάτησαν στην αποστασία από την παράταξή μας ήταν ακριβώς αυτοί που αμύφθηκαν καταλαμβάνοντας θέσεις υποψηφίων βουλευτών. Καλό τους πολίτες να περιφρουρήσουν το κύρος του θεσμού, αλλά κυρίως το κύρος των προσώπων που αναμειγνύονται σε αυτές τις πολιτικές διαδικασίες. Ως προς το άλλο θέμα, είναι μια υπόθεση που ξεκινάει με πολύ σκληρούς όρους και θα το δούμε στο μέλλον το πώς θα εξελιχθεί. Είναι, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι μια βεντέτα η οποία έχει να κάνει με το θεσμικό μας πλαίσιο και με όλους αυτούς που παραβιάζουν βάναυσα αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Είδαμε πολιτικούς αρχηγούς, τέους πρωθυπουργούς να κατεβαίνουν πολλές φορές στην περιφέρειά μας, απόντες μέχρι τότε από την περιφέρειά μας, απόντες από τα προβλήματα των πολιτών, να κάνουν γιουρούση στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αλλά θεωρώ όμως ότι οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι αλλά και πεπαιδευμένοι να υπερασπίζονται τις δημοκρατικές κατακτήσεις που έχουν επιτευχθεί στη χώρα μας. Θα έρθω σε δύο σημαντικά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την συνεχιζόμενη προσπάθεια της Περιφερειακής Αρχής να υλοποιήσει όλα τις τα σχέδια. Πρώτα θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της εξέλιξης με την υπογραφή της κυβέρνησης και των παραγόντων με τις τρεις εταιρείες, την ExxonMobil, την Total και τα ελληνικά πετρέλαια, της ενοικίασης του μεγάλου οικοπαίδου, του λεγόμενου Δυτικά της Κρήτης, προς έρευνα και αξιοποίηση. Είμαι
εγώ και οι συνεργάτες μου. Ιδιαίτερα ευτυχής για αυτή την κατάληξη. Γιατί ήταν μια προσπάθεια την οποία με γνώση αρχίσαμε εδώ και αρκετά χρόνια να προσδιορίσουμε ακριβώς την σχέση της ΑΟΣ, της περιφέρειάς μας, με αυτό το μεγάλο οικόπεδο, που είναι και ελπιδοφόρο και με μεγάλες προσδοκίες. Και θεωρώ ότι πετύχαμε πλέον και αναγνωρίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες κατά την τυπογραφή της συμβάσεως ότι το οικόπεδο δυτικά της Κρήτης ανήκει κατά το 95% στην ΑΟΣ της περιφέρειας Πελοποννήσου και κατά 5% στα Κύθυρα, με αποτέλεσμα να μεταφέρει τα ανταποδοτικά τέλη στην περιφέρεια Αττικής. Θεωρώ ότι με τις εξελίξεις αυτής της προσπάθειας θωρακίζουμε την περιφέρειά μας με ανταποδοτικά τέλη έτσι όπως προβλέπονται από τον νόμο. Απευθείας στο 5% για την δυνατότητα που θα έχει η περιφέρειά μας να χειρίζεται αυτά τα τεράστια ποσά σε έργα τα οποία θα κρίνει ότι είναι αναγκαία για τη δική της ανάπτυξη. Και κατά 20%, έτσι όπως επίσης προβλέπεται από τον νόμο, θα υπάρχουν ανταποδοτικά τέλη, κυρίως για να γίνονται έργα με κατεύθυνση της αξιοποίησης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Είμαι, θα έλεγα, ευτυχής για αυτή την προσπάθεια. Γιατί μέσα από την προσπάθειά μας, μέσα από την μοναδική μας παρουσία, χωρίς τη βοήθεια κανενός άλλου παράγοντα, κατορθώσαμε και επιτύχαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο κανένας μέχρι τώρα δεν πίστευε ότι μπορούσαμε να το πετύχουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι η ενασχόλησή μας με την κατοχύρωση του οικοπαίδου αυτού στα δικαιώματα της περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως και με την υπογραφή της σύμβασης που έγινε πριν 3 μήνες για την αξιοποίηση του οικοπαίδου στον Κυπαρισιακό κόλπο, όπου εμείς περίπου θα έχουμε το 40% με ίσα δικαιώματα από την Δυτική Ελλάδα και ένα μικρό ποσοστό από τα Ιόνια νησιά λόγω της ΑΟΣ της Ζακύνθου, ουσιαστικά έχουμε θωρακίσει για τις επόμενες δεκαετίες με οικονομική αυτοδυναμία την περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο χρόνος που θα παρέλθει προσδιορίζεται γύρω στην 5ετία με 6ετία. Χωρίς όμως αυτό να περιορίζει την πιθανότητα λόγω της αναγκαιότητας να συντμηθεί αυτός ο χρόνος. Όπως είδατε πριν λίγες μέρες, πριν 3 μέρες, η πρόταση που έγινε από τους συγκεκριμένους βουλευτές των Ηνωμένων Πολιτειών για το νόμο για την αξιοποίηση των ενεργειακών δεδομένων της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, όλοι πλέον μιλάνε για την ενεργειακή ασφάλεια, αλλάζοντας παντελώς τον γεωστρατηγικό χαρακτήρα και προσδιορισμό της ευρύτερης περιοχής. Είμαι πεπισμένος πλέον, γιατί παρακολουθώ τις εξελίξεις στην Ευρώπη, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ασχοληθεί και θα μπει στη λογική της ενεργειακής ασφάλειας, κάνοντας ιδιαίτερη χρήση των δεδομένων που υπάρχουν στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ο αγωγός, ο EastMed, που ξεκινάει από το Ισραήλ και έχει ως χώρες που θα δίνουν την ενέργειά τους της ευρύτερης περιοχής της Άπο Ανατολής, με την συμμαχία Ισραήλ, Κύπρος,
Αίγυπτος, Ελλάδα, θα αγκυρώσει και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτό σημαίνει ότι επιπλέον θα έχουμε και οικονομικά δεδομένα από αυτή την εξέλιξη. Τα λέω όλα αυτά για να είναι ενήμεροι οι πολίτες με πόση μεθοδικότητα δουλέψαμε πάνω σε αυτόν τον άγνωστο τομέα και για να τους πούμε ότι θα είμαστε εδώ παρόντες για να αποτρέψουμε όλους αυτούς που θεωρούν ότι δεν μπορούν να ασχοληθούν με αγωγούς, με πετρέλαια και με φυσικά αέρια. Είναι μια εικόνα, θα έλεγα, το ελάχιστο ντροπής που παρουσιάζει ή προσπαθεί να παρουσιάσει ο νέος Περιφερειάρχης. Αυτά τα μεγάλα γεγονότα ενδιαφέρουν τους Πελοποννήσιους συμπολίτες μας. Αυτά τα μεγάλα γεγονότα και αυτές οι μεγάλες εξελίξεις μας ενδιαφέρουν όλους. Για να έρθω τώρα λοιπόν στο δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με την Επιτροπή Παρακολούθησης, την Πέμπτη Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ. Είστε νομίζω όλοι πληροφορημένοι και ενήμεροι ότι όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι εκπρόσωποι των Υπουργείων που συμμετείχαν κατά την διάσκεψη της Επιτροπής Παρακολούθησης για τα χαρακτηριστικά που δώσανε στην προσπάθεια που έχουμε κάνει, λέγοντας ότι είναι το πιο δυναμικό πρόγραμμα, είναι ακριβώς αυτό το πρόγραμμα που μέχρι το 2023 θα έχει δημιουργήσει όλες τις απαραίτητες συνθήκες για όχι μόνο την κάλυψή του, αλλά για την κάλυψή του στο 130 με 140%. Η προετοιμασία των έργων, η ωριμότητα των έργων, αλλά και η μεγάλη μας εμπειρία που αποκτήσαμε από την υλοποίηση του προηγούμενου προγράμματος έδειξαν ένα βασικό στοιχείο, ότι για πρώτη φορά στην Πελοπόννησο εκτελείται και υλοποιείται ένα ολόκληρο πρόγραμμα. Γιατί μέχρι τότε η εμπειρία ήταν να εκχωρείται ένα μεγάλο κομμάτι, πάνω από το 35%, στα τομεακά προγράμματα. Εμείς πετύχαμε στην προηγούμενη περίοδο να εκχωρηθεί στην περιφέρεια Πελοποννήσου ένα ισόποσο πρόγραμμα με το πρόγραμμα που εκτελούσαμε. Και τα λέω αυτά γιατί προσπαθούν κάποιοι να συκοφαντήσουν την προσπάθεια που έχει γίνει στην περιφέρεια. Γιατί έχουν απόλυτη άγνοια. Και είναι και τραγική η εικόνα τους να έρχονται να παρακολουθήσουν την Επιτροπή, να παραμένουν σε μια γωνιά απομονωμένοι, να μην λαμβάνουν το λόγο, να μην λένε τις δικές τους απόψεις, τις δικές τους παρατηρήσεις, να μην ασκούν δημόσια την κριτική και μόλις φεύγουν σαν τους λαγούς από το μέρος που γινόταν η συνδιάσκεψη, να βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης και να λένε τα δικά τους λόγια, έχοντας την ασφάλεια της μοναχικής τους πορείας. Θεωρώ λοιπόν ότι στην Επιτροπή Παρακολούθησης πλέον ανοίχθηκαν όλα τα μεγάλα θέματα. Τονίστηκε η μεγάλη πρόοδος που έχει γίνει στο πρόγραμμά μας, γιατί αυτή ήταν η στρατηγική μας, το 2018 να έχουμε ουσιαστικά δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ασφαλή πορεία του προγράμματος. Το 2019, στο πρώτο εξάμηνο, έχει επίσης τεράστια πρόοδο το πρόγραμμά μας και είμαι σίγουρος ότι ο τρόπος που έχουμε δομήσει το πρόγραμμα θα δώσει τα αποτελέσματα που περιμένουν οι συμπολίτες μας. Θα ήθελα επίσης στο σημείο αυτό να πω ότι ακούω κάποιες απόψεις περί απένταξης έργων. Ακούω κάποιες απόψεις περί αναθεώρησης του σχεδιασμού. Θέλω
να πω ότι όλα αυτά που ακούγονται δείχνουν πλήρη άγνοια στον τρόπο εκτέλεσης του προγράμματος. Και θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η διαχειριστική αρχή είναι μια αρχή η οποία είναι ουσιαστικά ανεξάρτητη αρχή. Λειτουργεί με κύριο θέμα τον κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος. Δεν δέχεται παρεμβάσεις. Δεν μπορεί κανένας να παρέμβει. Δεν μπορεί κανένας να επιλέξει ποια έργα εντάσσονται, ποια έργα δεν εντάσσονται. Γιατί το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό πρόγραμμα. Είναι τραγικό λάθος να ακούγεται αυτή τη στιγμή μια τέτοια άποψη ότι θα έρθει κάποιος άλλος για να απεντάξει έργα. Και αυτό νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δείχνει τη μεγάλη αμηχανία στην οποία έχει περιέλθει, καθότι δεν του βγαίνουν οι συμφωνίες που έχει κάνει πριν τις εκλογές με τους επικεφαλείς διαφόρων παρατάξεων. Δεν είναι εύκολο αυτή η συμφωνία να υλοποιηθεί στην άποψη των δεσμεύσεων ότι θα κάνει αντιπεριφερειάρχες από άλλες παρατάξεις. Είναι ντροπή όμως να ακούγονται τέτοια πράγματα, τέτοιες σκέψεις, ακριβώς αυτή τη στιγμή, αμέσως μετά τις εκλογές. Όπως είναι μεγάλο πρόβλημα για τη λειτουργία της δημοκρατίας, αλλά και για τη βαθιά πίστη στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς, η άποψη ότι δεν θα συνεργαστεί με την παράταξη της Νέας Πελοποννήσου. Αυτό δείχνει την απόλυτη αμηχανία, την έλλειψη κάθε σεβασμού, την αντίληψη ενός νέου Κέσσαρα, που θέλει να γίνει Κέσσαρας χωρίς να είναι Κέσσαρας. Ενός φτωχού ελεήμονα, ο οποίος ζητάει από τους πολίτες, ζητάει από τους δημόσιους υπαλλήλους, εκφοβίζοντάς τους, να τον λατρέψουν ως Κέσσαρα. Η δημοκρατία δεν έχει ανάγκη από Κέσσαρες. Η δημοκρατία και ιδιαίτερα ο αυτοδιοικητικός θεσμός έχει ανάγκη μόνο από δουλευταράδες, από ανθρώπους που σέβονται την λειτουργία των θεσμών, από ανθρώπους που είναι υποχρεωμένοι στην εντολή που τους έχουν δώσει οι πολίτες. Και θα τελειώσω με το εξής πολιτικό σχόλιο. Θεωρώ ότι οι Πελοποννήσιοι συμπολίτες μας θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στην επιλογή του αναφέρετου δικαιώματός τους να επιλέξουν αυτούς που θα μας εκπροσωπήσουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κυρίως θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι όλοι αυτοί οι αχάριστοι αποστάτες, οι οποίοι κινήθηκαν κυρίως σε μια λογική να κερδίσουν από αυτή τη διαδικασία τη δική τους υποψηφιότητα, κατά τη γνώμη μου, είναι το σημείο της τιμωρίας που πρέπει οι πολίτες να δώσουν σε όλους αυτούς τους καιροσκόπους αχάριστους, οι οποίοι δεν σεβάστηκαν και δεν αποδέχτηκαν τις εντολές των πολιτών. Με αυτές τις σκέψεις, για άλλη μια φορά, θα ήθελα ιδιαιτέρως να σας ευχαριστήσω, λέγοντας ότι με έκπληξη είδα την ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, όπου στην έκθεση αυτή των μεγαλοφιλητών υπάρχουν δύο ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης που θεωρώ ότι όλη αυτή την περίοδο δημιούργησαν τεράστια ζητήματα και τεράστια προβλήματα. Άποψής μου είναι ότι δεν μπορεί κανένας να διαχειρίζεται την επικοινωνία,
να διαχειρίζεται την ενημέρωση, όταν ο ίδιος είναι υπόλογος στις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στην ελληνική πολιτεία, στην ελληνική κοινωνία. Αλλά γι' αυτό όμως θα γίνει μια καινούργια αναφορά σε μια καινούργια ημερομηνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ακούσουμε ερωτήσεις, αν υπάρχουν. Ναι. Να λέτε και το μέσο που εκπροσωπείτε, σας παρακαλώ. Νομίζω ότι αυτό ξεδιπλώνεται σιγά σιγά και αντιλαμβάνομαι ότι ξεδιπλώνεται και από τα μέσα ενημέρωσης. Θα παραμείνω εδώ και εγώ και όλοι οι συνεργάτες, όλοι οι νεοεκλεγέντες μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου από τη Νέα Πελοπόννησο θα παραμείνουν εδώ, έτσι όπως οι πολίτες μας έταξαν. Και θα παραμείνουμε εδώ για να υπερασπιστούμε αυτό το σημαντικό μεγάλο έργο. Εγώ θα έλεγα όμως ότι είναι δική σας ευθύνη η σωστή ενημέρωση στους συμπολίτες μας για τα φαινόμενα για αυτά τα φαινόμενα που παρατηρούνται και τα οποία δεν τα σχολιάζεται, αυτές οι μεγάλες κολοτούμπες που γίνονται, οι οποίες θα έπρεπε ιδιαιτέρως να μας απασχολούν. Πώς αλλάζουν άποψη από τη μια ώρα στην άλλη, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πώς αλλάζουν άποψη από τη μια στιγμή στην άλλη, θέλοντας να κοροϊδέψουν και να εμπέξουν τους πολίτες στην περιφέρειά μας. Σας είπα λοιπόν πριν λίγο για το θέμα των ενεργειακών εξελίξεων στην περιοχή μας. Θυμηθείτε μόνο τι έλεγαν πριν τις εκλογές και τι λένε μετά τις εκλογές. Σε εσάς εναπόκειται το δικό σας σχόλιο. Εμείς είμαστε παντελώς αδιάφοροι, γιατί εμείς μιλάμε με τους πολίτες. Ο τρόπος που θα το χειριστείτε. Αλλά είναι δική σας ευθύνη για να το κάνετε αυτό. Το δεύτερο θέμα, το πολιτικό φόρουμ, ασφαλώς και θα προχωρήσει. Ήδη το πολιτικό φόρουμ, αυτό έτσι όπως ανακοινώθηκε από την δική μας την πλευρά, βρίσκει πολλούς μιμητές σε όλη την επικράτεια. Σε λίγο θα ξεδιπλωθεί σε όλη την επικράτεια ένα κλάστερ, ένα δίκτυο από πολλά πολιτικά φόρουμ, γιατί πλέον η χώρα χρειάζεται μια εντελώς διαφορετική αντίληψη, μια συγκροτημένη προσέγγιση για να φύγει από τις αμηχανίες που πιθανόν η συγκυρία και το πολιτικό timing δημιουργούν. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν έχουμε μπει μπροστά και το πολιτικό μας φόρουμ πολύ σύντομα θα έχει την ιδρυτική του, την πρώτη ιδρυτική του συνάντηση. Και εγώ ευχαριστώ. Ναι. Επόμενη ερώτηση, κυρία Σουπαρά. Εσείς όμως τη νέα τάξη πραγμάτων για τα περιφερειακά πράγματα μπορείτε να
Θα αρχίσω από το κρίσιμο ερώτημα. Νομίζω ότι αυτό που κάναμε όλη αυτή την περίοδο είναι να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα της περιφέρειάς μας στα δύο μεγάλα οικόπεδα που σας είπα πριν λίγο. Στον Κυπαρισιακό, όπως ξέρετε, ήμουν εκεί παρόν καλεσμένος από τον Υπουργό Ανάπτυξης, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, που είναι ο επισπεύρον Υπουργός. Και με την παρουσία μου εκεί επιβεβαιώθηκαν τα δικαιώματα της περιφέρειάς μας. Δεν ήταν όμως το ίδιο εύκολα για το οικόπεδο δυτικά της Κρήτης. Μόνον και μόνον η ονοματολογία δείχνει ότι υπήρχε μία τάση στο Υπουργείο προκειμένου να το προσδιορίσει ότι ανήκε στην ΑΟΣ της Κρήτης. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό ήταν. Αφενός μεν η γνώση μας, αφετέρου δε η κινητοποίηση μιας επιστημονικής ομάδος για να μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και από την άλλη πλευρά να αντιπαλέψουμε όλες αυτές τις απόψεις που εντάξει δεν θέλω να ασχοληθώ, δεν έχει γνώσεις ο νέος Περιφερειάρχης περί αυτών των πραγμάτων, γιατί δεν έχει καμία εμπειρία στην πολιτική ζωή του τόπου και δεν θα είχε και καμία εμπειρία στα περιφερειακά πράγματα εάν δεν τον είχε πάρει από κοντά ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Αβραμόπουλος και αν δεν τον πήραν από κοντά από τη Δεύτερη Κυριακή, ο κύριος Δέδες, ο κύριος Μπουτρούκας. Αλλά θα πω όμως αυτό που λέω και περνάει απαρατήρητο. Για σκεφτείτε τι είπε πριν λίγο καιρό ο τέος Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς. Τι τραγικό λάθος έκανε, λέγοντας ότι τα νησιά μας δεν έχουν ΑΟΣ. Δεν ξέρει ούτε το διεθνές δίκαιο, δεν γνωρίζει απλά πράγματα που ήταν υποχρεωμένος να γνωρίζει, καθότι οι γεωστρατηγικές μεταβολές, ιδιαίτερα στην ευαίσθητη περιοχή μας, παίζουν και έχουν άμεση σχέση με τις ΑΟΣ. Εκεί λοιπόν το παιχνίδι έγινε πολύ σκληρό. Ακόμα και προχθές ήταν σκληρό το παιχνίδι. Γιατί ο κύριος Σαθάκης παρουσίασε και τα δύο οικόπεδα ως ανήκοντα στην περιφέρεια Κρήτης. Χρειάστηκε η δική μου η παρέμβαση παρόντος του κυρίου Πρωθυπουργού για να διευκρινιστεί αυτό το θέμα. Και βέβαια των τριών κοινοπρακτικών εταιριών, τόσο η Exxon Mobil, η Total και τα ελληνικά πετρέλαια, αλλά και ο ίδιος υπουργός παραδέχτηκε ότι το δυτικά της Κρήτης ανήκει πλέον στην δικαιοδοσία της περιφέρειας Πελοποννήσου. Μόνο αυτό το έργο να είχαμε κάνει ως περιφερειακή αρχή θα ήταν η μεγάλη προσφορά για το μέλλον αυτής της περιφέρειας, για τις νέες γενιές και για τους πολίτες αυτής της περιφέρειας. Και αυτό το μεγάλο έργο το ειρωνεύτηκαν. Δεν είναι ότι δεν είχαν άποψη, αλλά χρησιμοποιήθηκε ως ειρωνεία στην προεκλογική περίοδο. Μια ειρωνεία που είχε τη δική της τραγικότητα. Ένας υποψήφιος για πρωθυπουργός της χώρας να κουβαλάει δίπλα του σέρνοντας τον υποψήφιο δικό του εκλεκτό για την περιφέρεια Πελοπόννησου. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο λόγοι. Πρώτα απ' όλα δεν έχει καμία πλειοψηφία ο κύριος Νίκας. Ό,τι και να λέει περί αλλαγές που πληθαίνει και όλα αυτά τα πράγματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν έχει καμία πλειοψηφία. Και να μην ξεχνάει ότι στις αναλογικές εκλογές, στις εκλογές με την αναλογική,
είμαστε πρώτη παράταξη, είμαστε εμείς. Οι οποίοι κατορθώσαμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο όπου υπήρχε μια τεράστια αλλαγή του εκλογικού σώματος να κερδίσουμε την πρώτη Κυριακή. Και αυτό είναι, αυτή είναι η εντολή των πολιτών. Η εντολή των πολιτών δεν είναι οι συμπράξεις κάτω από το τραπέζι συμφωνιών στη δεύτερη Κυριακή. Αυτό είναι λοιπόν το ένα θέμα. Και το δεύτερο θέμα, σας είπα ότι το βασικό στοιχείο ήταν να προσδιορίσουμε ακριβώς το θέμα της ΑΟΣ. Από εκεί και πέρα, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες, το 2001 και το 2009, όπου πλέον υπάρχουν τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία ήρθε ο νόμος του Μανιάτη, του κυρίου Μανιάτη, το 2014 και τα συμπλήρωσε, και στην βάση της νομολογίας που υπάρχει, της νομοθεσίας, δεν μπορεί κανένας να αλλάξει αυτά τα δεδομένα. Γιατί οι συμβάσεις της μίσθωσης έγιναν στην βάση του νόμου. Δεν μπορεί να υπάρξει σύμβαση εάν θα αλλάξει ο νόμος. Γιατί αυτό που ιδιαίτερα τους απασχολεί, έχοντας την εμπειρία της Ηπείρου και των αντιδράσεων, είναι το πώς η τοπική κοινωνία θα αποδεχθεί αυτό το επενδυτικό σχέδιο. Και βέβαια, εμείς είπαμε ξεκάθαρα ότι έχουμε μοιήσει την κοινωνία μας πάνω σε αυτό το θέμα. Και περιμένει όλα αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία είπα πριν λίγο, προκειμένου να υπάρξει η φιλικότητά της προς τις επενδύσεις αυτές, και από την άλλη πλευρά οι δικές μας παρατηρήσεις, ότι θα πρέπει η περιβαλλοντολογική μελέτη, η οποία έχει εγκριθεί όπως εμείς γνωμοδοτήσαμε, να έχει την αυστηρότητα των προβλέψεων στην προστασία του περιβάλλοντος, έτσι όπως συνάγεται από τους διεθνείς κανόνες, αλλά και από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Επόμενη ερώτηση. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα που θέσατε. Εμείς όλο αυτό τον καιρό, τα 9 χρόνια, εμπιστευόμαστε τις υπηρεσίες μας και τους υπηρεσιακούς μας παράγοντες. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλη αυτή η συνεργασία, αλλά και όλη η τεχνογνωσία βρίσκεται μέσα στις υπηρεσίες μας. Από την άλλη πλευρά, έχουμε και συνεχίζουμε να ολοκληρώνουμε όλες τις διαδικασίες προκειμένου η μετάβαση να έχει μια δέσμευση στην επόμενη περιφερειακή αρχή. Και η δέσμευση αυτή εξυπακούεται. Γι' αυτό και βλέπετε ότι προσπαθεί να εκφοβήσει τους δημόσιους υπαλλήλους, όταν ο ίδιος φέρνει συμπληρωματική σύμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα για την ενίσχυση ενός έργου περίπου στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ για τον ηλεκτροφωτισμό των δημόσιων χώρων στο Δήμο Καλαμάτας. Πριν λίγο καιρό είχαν γραφτεί διάφορα πράγματα από φιλικά προς αυτόν μέσα ενημέρωσης, δίνοντας την εμπλοκή του ίδιου προσωπικά με τον προκύπτοντα ανάδοχο. Δεν είναι επί του παρόντος να αναφερθώ, δεν θα αναφερθώ επί του παρόντος, αλλά γνωρίζω πάρα πολύ καλά το τι έχει συμβεί προς αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα της προσωπικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι
ήταν υποχρέωση δική του να ζητήσει ενημέρωση από εμένα αμέσως μετά τις εκλογές. Εγώ είπα ξεκάθαρα ότι είμαι στη διάθεσή του να ενημερώσω για τα πάντα, να ενημερώσω για τα σχέδια, να ενημερώσω για την πορεία των σχέσεών μου και για αυτό που έχω εξασφαλίσει μέσα στην διεθνή κοινότητα των περιφερειών, τόσο της Ευρώπης, όσο και των υπολείπων χωρών που έχουμε συνδεθεί με συγκεκριμένα θέματα συνεργασίας, ώστε να είναι απόλυτα ενήμερος, υπό μία προϋπόθεση. Να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για το υβρεολόγιο προσωπικά σε μέναν και στην οικογένειά μου. Δυστυχώς συνεχίζει να τις ύβρις και σε μέναν και στην οικογένειά μου. Δεν θέλω να μιλήσω για τον Ιουδαϊκό νόμο, δεν θα τον ακολουθήσω. Αλλά υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία, και τόσες πολλές εκκρεμότητες, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, θα αποτελούν σημαντικό θέμα στην επόμενη περίοδο. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα του σκουπιδοεργολάβου, της δικής του ανάμειξης σε αυτή την υπόθεση και δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα τα 7 εκατομμύρια των 2 ετών συνεργασίας που είχε μαζί του, που πήγαν. Πρέπει να απαντήσει στους πολίτες. Είναι στα πολλά ζητήματα τα οποία είναι αναπάντητα και στα οποία δυστυχώς κάποια μέσα ενημέρωσης δεν έκαναν αυτό που όφυλαν εξ αρχής να κάνουν, συμβάλλοντας στην αντικειμενική ενημέρωση. Ωραία. Άλλη ερώτηση? Όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.